Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στυλιανό Λουκίδη, καθηγητή πνευμονολογίας. Καιρό έχουμε να σας δούμε, κύριε καθηγητά μου. Καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καιρό κάναμε, μάσκες φορούσαμε τότε. Ναι, μάσκες φορούσαμε. Μάλλον πρέπει να ξαναβάλουμε. Ναι. Προς τα εκεί πάμε, όπως καταλαβαίνουμε. Ας μην δίνουμε πανικό. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος στην οποία περιμέναμε ότι θα έχουμε αυξημένο ποσοστό λοιμόξεων. Ήταν κάτι που ήταν μάλλον αναμενόμενο, το ξέραμε και από τα προηγούμενα χρόνια. Και το ξαναζούμε τώρα. Απλώς έχουμε μια δυναμική του κορονοϊού, την οποία πραγματικά για το 2023 είναι η μεγαλύτερη. Να ρωτήσω, το ρεβεγιόν, τα ρεβεγιόν, οι συναθρήσεις ανθρώπων, οι συγκεντρώσεις, τα λοιπά, τραπέζια που πήγαμε, τα τραπέζια, ρε παιδί μου, θα το εκτοξεύσουν αυτό το, όσους νοσούν, τον αριθμό. Θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα το δούμε αυτό, και αυτό μπορούμε να το δούμε και με αντικειμενικούς δείκτες, γιατί εμείς παρακολουθούμε την χορήγηση των αντιϊκών φαρμάκων και βλέπουμε ότι, ας πούμε, στις αρχές Δεκεμβρίου ήταν 500 με 600 την ημέρα, φτάσαν τα 800 και τις τελευταίες μέρες έχουν φτάσει τα 1800. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν βλέπεις μια τέτοια δυναμική, η οποία είναι ένας αντικειμενικός δείκτης, γιατί αφορά ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή με ηλικιακό εύρος πάνω από τα 65-70, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό θα φτάσει στην κορύφωση, μπορεί και στα 2.500 της χορήγησης αντιοικών τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τις επόμενες δύο εβδομάδες. Κύριε Λουκίδη, πώς αυξήθηκαν τα κρούσματα, ειδικά του κορονοϊού, τελευταίες εβδομάδες και πριν τις γιορτές έχουν αυξηθεί? Συναντάμε πάρα πολλά κρούσματα. Η Ελλάδα πάντα ανέκαθεν και προ-κορονοϊού είχε αυτή την περίοδο της 15ης Δεκεμβρίου με τέλη Φεβρουαρίου σαν την περίοδο των λοιμόξεων. Είναι λίγο πιο αργή από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι γνωστό ότι συμβαίνει γιατί αλλάζει λίγο καιρός, υπάρχει περισσότερο συγχρονισμός, το κρύο ευνοεί τη μετάδοση των ιογενών λοιμόξεων. Και σίγουρα τώρα είναι και κοινωνικά, οι κοινωνικές συναναστροφές, τις οποίες, αν θέλει κανένας να είναι ρεαλιστικός, θα καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να αποφευθούν, είναι αδύνατον αυτό. Βέβαια. Να ρωτήσω, ο αριθμός των θανάτων από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα γύρω στους 700, μας είπαν χθες. Ναι, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Θεωρώ ότι είναι μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και κυρίως ανθρώπους με μεγάλης ηλικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οπωσδήποτε ένας στόχος που θα πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αυτό δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε και το οποίο πρέπει να κάνουμε και δεν γίνεται δυστυχώς, είναι ότι δεν υπάρχει προστασία. Και η προστασία σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο νέας ηλικίας και έχει κάποια συμπτώματα δεν πάει να δει τον ηλικιωμένο παππού ή γιαγιά, γιατί πιθανόν θα τον κολλήσει και θα του δημιουργήσει το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε όλοι μας. Πρέπει δηλαδή να εμβολιαστούμε. Η προστασία είναι ένα σημαντικό. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός είναι ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αναστολή της σοβαρής νόσου. Αυτό φέτος δεν έχει την ανάλογη, θα έλεγε κανένας, προσέλευση όπως την περίμενε κανένας. Πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ακόμα και στη γρήπη δεν είναι τόσο ψηλό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν καταλάβουμε ότι το τρίπτυχο προστασία ευάλωτων ηλικιωμένων, πρόληψη μέσω του εμβολιασμού και έγκαιρη χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην απομείωση των περιστατικών και σίγουρα στην όχι πιεστική κατάσταση στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι και το δεύτερο βασικό κομμάτι, διότι έχουμε και άλλα νοσήματα και δεν πρέπει να χάσουμε την παράλληλη ενασχόλησή μας. Καταλάβατε. Γιατί βλέπουμε, συναντάμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει συμπτώματα 2-3 μέρες, είναι άρρωστος, πέφτει στο κρεβάτι κτλ. Αλλά δεν βγαίνει θετικός. Και βγαίνει θετικός την 3-4 μέρα. Ναι. Δηλαδή, το έχω ακούσει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Υπάρχουν δύο παράγοντες που το οδηγούν αυτό. Ένα είναι να μην υπάρχει στην αρχή υψηλό υλικό φορτίο και άρα να μην μπορεί να το αποκαλύψει το τεστ. Και το δεύτερο είναι και η τεχνική του τεστ. Γιατί δεν είναι σε όλους πάντα η ίδια σωστή τεχνική. Μην ξεχνάμε ότι τα self-test βασίζονται πάρα πολύ στο αυτόν το οποίο το κάνει. Αν εμείς οι ίδιοι που κάνουμε το self-test μπορεί να μην το κάνουμε όπως πρέπει. Καλύτερα στο φαρμακείο δηλαδή να το κάνουμε. Όταν δίνει να κάνουμε καλύτερα δική μας λήψη υλικού, που να είναι μια λήψη που δεν θα είναι τόσο επιφανειακή. Ναι. Αυτό το λέω γιατί πολλοί ασθενείς μας παίρνουν τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι τα τηλέφωνά μας χτυπάνε αυτές τις μέρες πάρα πολύ και μας λένε είμαι αρνητικός.
και του δίνουμε οδηγία πώς θα κάνει το τεστ και μας παίρνει σε μία ώρα και μας λέει: ναι, έχετε δίκιο, είμαι θετικός. Γιατί άμα περάσει το πρώτο διήμερο, τριήμερο, μαλακώνει και λίγο τα συμπτώματα και μετά βγαίνει έξω. Άμα δεν είσαι αρνητικός. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει μία μεγάλη διασπορά, κυρίως γιατί και τα συμπτώματα στο 90% των ανθρώπων είναι ήπια. Δηλαδή τώρα ένας ο οποίος τρέχει, έχει μία καταρροή, καταλαβαίνετε ότι είναι νέος, είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει μέσα. Και πότε περιμένετε από αποκλιμάκωση? Νομίζω ότι η έξαρση των ιώσεων θα πάει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αλλά σίγουρα η αποκλιμάκωση του υψηλού αυτού κύματος πιστεύω ότι σε 15 με 20 μέρες θα είναι εφικτή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά.